Έχουν περάσει λίγες ημέρες από το θάνατο της Άννας Βούλγαρη, της μοναδικής απογόνου του ιδρυτή της δυναστείας που δημιούργησε τον οίκο κοσμημάτων Βούλγαρη, Σωτήριου Βούλγαρη. Και στον τόπο καταγωγής της, την Παραμυθιά, σχεδιάζουν τα επόμενα βήματα για τη συνέχιση της επαφής των τελευταίων ετών με την οικογένεια. Η 93χρονη Άννα, ακόμη και τα τελευταία χρόνια της ζωής της, επισκεπτόταν τον τόπο καταγωγής της. Είχε αναπτύξει στενές επαφές με τους εκπροσώπους του Δήμου Σουλίου από την προηγούμενη δημοτική θητεία, αλλά και με κατοίκους της περιοχής. Σε αυτή τη σχέση, άλλωστε, καθοριστικός παράγοντας ήταν το γεγονός ότι η Άννα μιλούσε και καταλάβαινε την ελληνική γλώσσα, όπως αποτυπώθηκε και στο σχετικό βιντεοσκοπημένο υλικό από την επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου Σουλίου με επικεφαλής την πρώην δήμαρχο και νυν αντιπεριφερειάρχη Σταυρούλα Μπραήμη, τον Μάρτιο του 2019. 40 χρόνια ήμουν στο κατάστημα. Μια ζωή. Η επίσκεψη με την αποστολή του Δήμου Σουλίου έγινε με σκοπό την ενημέρωση της οικογένειας για την αξιοποίηση του παλιού δημοτικού σχολείου στην Παραμυθιά και πώς η οικογένεια θα μπορούσε να συμμετέχει ενεργά σε αυτό. Η ιστορία ξεκίνησε βέβαια πολλά χρόνια πριν, όταν ένα από τα παιδιά της Άννας επισκέφθηκε ακριβώς για αυτό το λόγο την Παραμυθιά. Ήρθε σε επαφή με την τοπική κοινωνία και εκδήλωσε το ενδιαφέρον και τη διάθεση της οικογένειας να φτιάξει από την αρχή, με δικά της έξοδα, το σχολείο. Να εξηγήσουμε ότι όταν έγινε το σχολείο εκεί, το οποίο ήταν η Παραμυθιά όλη μιλάει για το σχολείο Βούλγαρη και μνημονεύει και ευχαριστεί τους ευεργέτες, αλλά από εκεί και πέρα, εφόσον υπήρχε δυστοκία με το ελληνικό κράτος, αποφασίσαμε προκειμένου να προσπαθούμε να το ξαναλειτουργήσουμε σαν σχολείο, να κάνουμε μια άλλη χρήση, να εντάξουμε μέσα την εκπαίδευση, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει, γιατί έχει τόσα χρόνια που δεν λειτουργεί. Ο οίκος Βούλγαρη μπορεί να τα κατάφερε περίφημα στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη και στην πορεία των ετών να δημιούργησε μια αυτοκρατορία με ένα brand name αξίας πολλών δισεκατομμυρίων, δεν κατάφερε όμως να τα βγάλει πέρα με την ελληνική γραφειοκρατία. Όταν η οικογένεια εξέφρασε την πρόθεσή της να χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου την ανακατασκευή του παλιού σχολείου που είχε προσφέρει ο Σωτήριος Βούλγαρη στην Παραμυθιά, οι συζητήσεις ολοκληρώθηκαν σε τοπικό επίπεδο. Όταν όμως χρειάστηκε να ενημερωθεί ο οργανισμός σχολικών κτηρίων, η προσπάθεια έμεινε στη μέση, αφού μπροστά στον οίκο Βούλγαρη ορθώθηκε το τέρας της ελληνικής γραφειοκρατίας. Επειδή λοιπόν εμείς δεν είχαμε σκοπό να πιάσουμε την οικογένεια Βούλγαρη επετώντας, πήγαμε στην οικογένεια όταν είχαμε διασφαλίσει τη χρήση και όταν είχαμε βρει και χρήματα. Γι' αυτό λοιπόν πήγαμε, βρήκαμε εκτός από την Άννα τον Πάολο Βούλγαρη. Δεν ήταν ο Νίκολας, ο οποίος είχε έρθει και τελευταία πριβέ στην Παραμυθιά. Και εκεί λοιπόν θεωρούσαμε ότι ήταν ηθική μας υποχρέωση, αφού τους ενημερώσαμε, τους δείξαμε τα σχέδια, αν θέλεις προσπαθήσαμε να τους εξηγήσουμε ότι πλέον δεν μπορεί να γίνει σχολείο εκεί και ότι για αναπτυξιακούς λόγους είναι καλύτερα να γίνει το κέντρο τέχνης πολιτισμού. Τους είπαμε ότι μία αίθουσα θα είναι αφιερωμένη σε αυτούς, την οποία αίθουσα θα θέλαμε να την αναλάβουν αυτοί. Όχι να μας τη φτιάξουν. Θα τη φτιάχναμε εμείς με τη χρηματοδότηση που είχαμε και αυτοί επί της ουσίας θα παρακολουθώντας πώς πάει αυτή η αίθουσα θα μπορούσαν κάποιες στιγμές είτε με διαδραστικά μέσα είτε με εκθέματα, με περιοδικές εκθέσεις, να δίνουν μια προστιθέμενη αξία στο κτίριο. Δεν έλεγε τίποτα να αλλάξουμε τα παράθυρα. Έπρεπε να γίνει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση. Γι' αυτό πήραμε 2,5 εκατομμύρια ευρώ για αυτό το έργο. Για να γίνει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, να φτιαχτεί το κτίριο και να μπορέσει να λειτουργήσει. Και όχι μόνο να λειτουργήσει, αλλά να μπορέσει να λειτουργήσει σε επίπεδο συνέχειας. Γι' αυτό πήγαμε τότε στην οικογένεια Βούλγαρη. Γιατί είχαμε χρήση και είχαμε και χρήματα. Ήδη αμέσως τότε μας είχε γίνει μία πρόταση με τα πρώτα, γιατί ξεκίνησαν ως με άργυρο χρυσοχοΐα. Υπήρχαν αργυρά παλιά κοσμήματα, τα οποία είχαν κάνει κάτι ανάλογο από ό,τι μας είπαν και στην Ισπανία, τα οποία μπορούσαν να εναρθούν και να κάνουν μία περιοδική έκθεση όταν με το καλό ολοκληρωθεί όλη αυτή η δράση.